Να ετοιμαστούν άπαντε για χρεοκοπία, αλλά και βαθιά ύφεση στι ΗΠΑ, η οποία θα παρασύρει στον κρεμό τα εταιρικά κέρδη, προέβλεψε με δηλώσει του ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Bank of America, Brian Moynihan. Ο ίδιο πρόσθεσε πω ο δείκτη βαρόμετρο του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου θα υποχωρήσει του επόμενου 6 μήνε τουλάχιστον κατά 25% δηλαδή στι 3.000 μονάδε το Κογκρέσο διαφωνεί, για άλλη μια φορά, σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέου, δηλαδή το ποσό των χρημάτων το οποίο μπορεί να δανειστεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να πληρώσει του λογαριασμού τη εγκαίρω. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρική Αμερική πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Τράπεζα τη Αμερική, ίσω οι Αμερικανοί νομοθέτε λύσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή την Αμερικανική οικονομία, ίσω και όχι. Σε κάθε περίπτωση η αθέτηση πληρωμών της χώρας παραμένει μια πιθανότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο Μπράιαν Μόινιχαν δήλωσε πως όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να συνεχίσει να πληρώνει έγκαιρα τους λογαριασμούς. Το τελευταίο επεισόδιο στο δράμα σχετικά με το ανώτατο όριο του χρέους έχει φουντώσει τη συζήτηση για την πλήρη κατάργησή του. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι πολιτικέ διαμάχε δεν πρέπει να εμποδίζουν τι ΗΠΑ να ανταποκρίνονται στι οικονομικέ υποχρεώσει του.